και χρειάζεται να ασχοληθούμε ξανά με το θέμα των γενικοκτονιών, εξ αφορμής της πρόσφατης γενικοκτονίας στη Ρόδο. Έχω εδώ δύο ερωτήματα. Το πρώτο λέει: καλησπέρα σας κυρία Θέκλα. Αφορμή για να σας στείλω το μήνυμα, στάθηκε η δολοφονία της κοπέλας στη Ρόδο. Κυρία Θέκλα, όταν αντιλαμβανόμαστε ότι ο άνθρωπος που έχουμε επιλέξει έχει βίαιη συμπεριφορά και νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πώς πρέπει να το χειριζόμαστε ώστε να μην αποβεί μοιραίο? Εάν έχετε χρόνο, θα ήταν χρήσιμο να μας κάνετε βίντεο. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι: καλησπέρα κυρία Πετρίδου. Με αφορμή την στενάχωρη επικαιρότητα λόγω νέας γενικοκτονίας στη Ρόδο, ήθελα να ρωτήσω, εμείς οι πρώην που γνωρίζουμε το ποιόν των προβληματικών αδιάγνωστων, πώς μπορούμε να προστατέψουμε τις επόμενες πριν περάσουν από αυτή τη δύσκολη δοκιμασία και ορισμένες φορές με κίνδυνο της ζωής τους? Ποιος θα μας πιστέψει? Πώς το χειριζόμαστε? Εθελοτυφλούμε? Καλή συνέχεια, σας παρακολουθώ, σας ευχαριστώ. Και αυτά τα δύο ερωτήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να τα απαντήσω. Έτσι ζήτησα τη συνδρομή, τη βοήθεια της χρήστριας με το ψευδόνυμο Jacques Alexander στο κανάλι μας, η οποία είναι νομικός, κοινωνιολόγος και διπλωμάτης, Ελληνίδα που ζει στην Αμερική. Και η Jacques μου έχει γράψει ένα κείμενο, το οποίο θα σας το διαβάσω τώρα. Και στη συνέχεια θα σχολιάσω λίγο, γιατί δεν χρειάζεται να σχολιάσει κανείς πολύ πάνω στα κείμενα της Jacques. Λέει λοιπόν: λοιπόν, αν και έχουμε ξαναμιλήσει για τις ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες, σε αυτό εδώ το κανάλι, με αφορμή δυστυχώς της εν ψυχρό δολοφονίας της 32χρονης Δώρας, θα ξανατοποθετηθώ, λέει η Jacques Alexander. Ας μιλήσουμε για την νοοτροπία των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Η ανισότητα των φύλων παρατηρείται από την νηπιακή ηλικία των παιδιών. Ακούς από το πρώτο περιβάλλον φράσεις για το αγόρι, να γίνεις άνδρας, να μη σηκώνεις μύγα στο σπαθί σου, αν σε πειράξω στο σχολείο να τους πατάς κάτω, δεν θα γίνεις φλόρος να σε φοβούνται όλοι, μαμάκια είσαι ρε. Αν σου πει κάτι ο δάσκαλος καθηγητής να μου το πεις και θα έρθω να γίνει χαμός, να έχεις πολλές γυναίκες ρε. Δεν χρειάζεται να δίνεις λογαριασμό σε καμιά. Εννοείται όλες αυτές οι φράσεις είναι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είναι φράσεις που δυστυχώς ακούγονται να λέγονται στα νεαρά αγόρια. Συνήθως αυτές τις φράσεις τις ακούμε από χίλια ανδρών. Αν η μητέρα έχει αντίθετη άποψη και το εκφράσει, ο σύζυγος θα φροντίσει να τη συνετίσει εντός εισαγωγικών λέγοντας: τι θέλεις να γίνει, αδερφή, να τον έχεις κολλημένο στη φούστα σου? Αγόρι είναι και θα ξενυχτήσει και θα βρίσει και θα γυρνάει και θα μπλεχτεί σε καυγά. Για να ξεκαθαρίζουμε, λέει η Jacques, αναφέρομαι στην νοοτροπία της πλειοψηφίας, όχι σε όλους τους ανθρώπους, παρακαλώ να μην διαστρεβλωθούν τα λεγόμενά μου. Και καλά κάνει και το ξεκαθαρίζει η Jacques, γιατί δυστυχώς κάποιες φορές διαστρεβλώνονται τα λεγόμενά μας, ακόμη και στο κανάλι μας εδώ, που είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Αυτές λοιπόν οι φράσεις, συμπεριφορές, θεωρούνται εντελώς φυσιολογικές, δυστυχώς. Ας αναφερθούμε στο κορίτσι. Ακολουθούν οι φράσεις: όταν μεγαλώσεις θα γίνεις νοικοκυρά, θα κάνεις οικογένεια, θα έχεις τον άντρα σου, τα παιδιά σου, η καριέρα δεν χρειάζεται. Να μορφωθείς, αλλά η θέση σου είναι στο σπίτι. Οι γονείς σου περιμένουν από εσένα εγγόνια, να τους δώσεις αυτή τη χαρά. Να μην βγαίνεις πολύ, να μην ξενυχτάς μέχρι το πρωί. Να προσέχεις τις φίλες που έχεις. Το ντύσιμο σου να μην είναι προκλητικό. Τα σεμνά κορίτσια κοιτάνε οι άντρες. Να μάθεις να μαγειρεύεις, να μην λες πολλά. Οι άντρες δεν αγαπούν τις πολυλογούδες. Να κάνεις και υποχωρήσεις. Άντρας είναι και θα πει και μια κουβέντα παραπάνω. Θα χτυπήσει και το χέρι στο τραπέζι. Τι θέλεις, να είναι μαλθακός? Να είναι αρσενικό παλαιάσκοπης? Ναι, ναι, ό,τι ακούτε αφορά αυτήν εδώ την εποχή. Και συνεχίζω. Πας σε ένα κατάστημα παιχνιδιών. Κάνεις μια βόλτα στους διαδρόμους των λεγόμενων κοριτσίστικων παιχνιδιών, βλέπεις σκούπες, φουγκαρίστρες, όλες τις οικιακές συσκευές, μωρά, είδη καλοπισμού. Αλλάζεις διάδρομο και πας στον αγοριών. Βλέπεις όπλα, μαχαίρια, ρόπαλα. Τώρα θα μου πείτε, πού κολλάνε όλα αυτά? Σας απαντώ, κολλάνε στην πλήση εγκεφάλου. Η γυναίκα δούλα, ο άνδρας γεμάτος τοξική αρενοπότητα, με παιχνίδια βίας που τον προετοιμάζουν ως άλλο άνθρωπο των σπηλαίων, να βγει στους δρόμους πολεμοχαρής, γεμάτος βάρβαρα ένστικτα,
ακυρώνοντας κάθε καλό συνέστημα που έχει στη ψυχή του, απαγορεύοντας του να κλαίει και να εκφράζει τις ευαίσθητες πτυχές του, δημιουργώντας του ενοχές για την ευαίσθητη φύση του, φτιάχνοντας τελικά μια ανθρωποφαγική καρικατούρα. «Γνωρίζετε», λέει Ζακ, «ότι η μεταβολή επωνύμου στην Ελλάδα όσον αφορά τις έννομες σχέσεις έπαψε να υφίσταται μόλις το 1983, δηλαδή μέχρι το 1983 όποια γυναίκα παντρευόταν στην Ελλάδα υποχρεούνταν να αλλάξει το επίθετό της στο επίθετο του συζύγου της». «Πείτε μου σας παρακαλώ», λέει Ζακ, «για ποιο λόγο τα παιδιά που έρχονται στον κόσμο φέρουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία το επώνυμο του πατέρα μόνο». «Απαντήστε μου. Όταν στην οικία σας λαμβάνετε ένα προσκλητήριο γάμου ή μιας όποιας άλλης εκδήλωσης, αναγράφεται η οικογένεια του τάδε?» «Η οικογένεια αποτελείται από μέλη τα οποία ανήκουν στον εαυτό τους. Δεν ανήκουν σε κανέναν κύριο. Δεν πρόκειται για οικόπεδο. Τα τέκνα της οικογένειας μπορούν να φέρουν το επώνυμο και των δύο, όπως πολύ σωστά συμβαίνει στο ομόφυλα ζευγάρια. Όμως για την ελληνική αγία εντός εισαγωγικών και άκρος πατριαρχική οικογένεια, αυτό ακόμα ισχύει. Η γυναίκα είναι το τρόπαιο και τα τέκνα η ιδιοκτησία». Το 1844 πραγματοποιείται η πρώτη εθνοσυνέλευση στην Ελλάδα και ψηφίζεται το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδος, το οποίο ορίζει στο άρθρο 3 ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, αφήνοντας εκτός τον υπόλοιπο πληθυσμό, τις Ελληνίδες, οι οποίες είχαν μάλιστα προσφέρει ούκο λίγα στον πόλεμο για την ανεξαρτησία από τον Οθωμανικό ζυγό. Έτσι λοιπόν, έως τα μέσα της δεκαετίας του 20 θεωρούνταν δεδομένο ότι μόνο οι άνδρες είχαν δικαίωμα να μετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες, ενώ η γυναικεία ψήφος θεωρείται πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέων. Στις 28 Μαΐου 1952 ο νόμος 2159 κατοχυρώνει το δικαίωμα της γυναίκας όχι μόνο να εκλέγει αλλά και να εκλέγεται στις δημοτικές και βουλευτικές εκλογές. Διευκρίνηση, πρώτη φορά ψήφισαν οι γυναίκες την 11η Φεβρουαρίου του 1934, όμως σημειώστε πως αυτό αφορούσε μόνο τις εγγράμματες γυναίκες. Ο απόλυτος κοινωνικός ρατσισμός, ενώ οι αγράμματοι άνδρες μπορούσαν να ψηφίσουν. Οι αγράμματες γυναίκες δεν μπορούσαν να ψηφίσουν. Και συνεχίζω. Έχετε σκεφτεί φράσεις όπως «την δίνεις την κόρη σου»? Οι οποίες συνεχώς αναπαράγονται μεταξύ σοβαρού και αστείου, πώς προάγουν την αντικειμενοποίηση της γυναίκας. Γνωρίζετε πως ακόμα και σήμερα, λίγο πριν το 2022 μας χτυπήσει την πόρτα, σε αρκετά χωριά της Ελλάδας, φυσικά και σε άλλες κοινωνίες συντηρητικών χωρών, πραγματοποιούνται ακόμη προξενιά, κοπέλες με το στανιό προσφέρονται ως άλλο ερήφιο πριν τη σφαγή. Οι γυναίκες, πόσες φορές ακούτε στην καθημερινότητά σας? Γιατί δεν έχεις παντρευτεί, δεν έχεις παιδιά, δεν αγαπάς τα παιδιά, δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος? Πολλές δε από εσάς ανήκετε σε διαφορετική φύση, εκείνη τη στιγμή βιώνετε ένα βιασμό. Πρώτο ερώτημα, με ποιο δικαίωμα σας κάνουν τόσο προσωπικές ερωτήσεις? Δεύτερο ερώτημα, με ποιο δικαίωμα εισβάλλουν στην οικειότητά σας? Τρίτο, με ποιο δικαίωμα καθοδηγούν τις προσωπικές σας επιλογές επιβάλλοντας δήθεν κοινωνικά πρότυπα? Τέταρτο, με ποιο δικαίωμα θεωρούν βέβαιο πως είστε όλες ετεροφιλόφιλες? Αλλά ρωτάω και εσάς, με ποιο δικαίωμα τους το επιτρέπετε και δεν ξεμπροστιάζετε όποιους όποιες ασκούν έναν τόσο τοξικό δικαιωματισμό στη ζωή σας? Πόσες φορές ακούτε «θύχθηκε ο εγωισμός του», «ευνουχίζεται ο άνδρας», «θύχθηκε ο ανδρισμός του», «ο φιλελευθερισμός δημιούργησε το φεμινισμό», «οι δίθεν ανθρωπιστές προωθούν τις φεμινίστριες», «τα δικαιώματα των γυναικών καταρακώνουν την ύπαρξη του άνδρα στην κοινωνία»? Και απαντώ, λέει Ζακ, αυτός ο λεγόμενος ανδρισμός πάσχει από σύνδρομο καταδίωξης? Γιατρέψτε τον, γιατί σας καταντά δολοφόνους. Δεν δημιούργησε ο φιλελευθερισμός το φεμινισμό. Ο φεμινισμός δημιουργήθηκε ώστε το «ον» που έχει πολεμηθεί όσο κανείς σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, η γυναίκα, να διεκδικήσει επιτέλους τα δικαιώματα της, το τονίζω, τα ίσα δικαιώματα. Δεν επιθυμεί κανείς να παραγκονίσει κανένα. Δεν υπάρχουν δίθεν ανθρωπιστές. Το δίθεν είναι επιχείρημα των ανοήτων. Οι ανθρωπιστές προωθούν την ανθρωπιά για όλους. Τα δικαιώματα των γυναικών δεν καταρακώνουν κανένα. Οι μόνοι που τρέμουν την ισότητα είναι οι μισάνθρωποι, που διεκδικούν δικαιώματα που δεν τους ανήκουν,
που διεκδικούν απολυταρχικά πατριαρχικά καθεστώτα. Αιώνες τώρα ο άνδρας και η γυναίκα βρίσκονται σε μια μάχη, θα έλεγε κανείς. Εγώ δεν βλέπω καμιά μάχη. Βλέπω μια φύση, την ανδρική, να διεκδικεί μονίμως τα ηνία της ανθρωπότητας, ηνία τα οποία δεν τους ανήκουν. Αλλά η ανθρωπότητα δεν έχει ανάγκη από αρχηγούς, αλλά από ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, ίσους μεταξύ τους, να τους διαπνέει ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση, η αγάπη, η ευγένεια, η ανθρωπιά. Σκοπός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ειρηνική συνύπαρξη των μελών της παγκόσμιας κοινωνίας, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ισονομία και η δικαιοσύνη. Και θα συνεχίσω, λέει Ζακ, να ξεδιπλώνω το σκεπτικό της ελληνικής κοινωνίας. Τα αγόρια και τα κορίτσια αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στην εφηβεία? Τα αγόρια ξυπάζονται για τις κατακτήσεις τους, γεύονται τα μπράβο για τις σεξουαλικές τους επιδόσεις, σε ηλικίες που δεν θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική δραστηριότητα λόγω έλλειψης ωριμότητας. Όσες περισσότερες οι σύντροφοι, τόσο μεγαλύτερο το πλεονέκτημα με βάση την κοινωνία. Ένα αγόρια βλέπεις. Τα κορίτσια, όταν αποκαλύπτουν πως είναι ενεργές σεξουαλικά, θεωρούνται εύκολες και πόρνες. Με εντός αγωγικών και το εύκολες και το πόρνες. Ο μεγάλος αριθμός αγοριών τις καθιστά πρόστιχες. Τις ομοφυλόφιλες δεν τις αναφέρω καν, γιατί στην εφηβική ηλικία δεν μπορούν να αποκαλύψουν τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Ο λεκτικός εκφοβισμός καραδοκεί. Βρίσκονται στην ίδια μοίρα με τις ετεροφιλόφιλες, αλλά υπό άλλο πρίσμα. «Πείτε μου», λέει Ζακς, «όταν ένας άνδρας απατήσει τη γυναίκα του, ακούς τους συγγενείς να λένε «έλα μωρέ, άνδρας είναι, η άλλη θα του κουνήθηκε, συγχώρεσέ τον». Για άλλη μια φορά διώκεται το τρίτο πρόσωπο, η γυναίκα. Και τώρα ενώ απάτησε, πλήγωσε, ακύρωσε, εξευτέλισε τη σύντροφό του, εκείνη πρέπει να τον συγχωρήσει, να τον δεχτεί, να αναγνωρίσει την ανδρική του φύση, να δεχθεί πίσω έναν άνθρωπο που είναι μαθηματικός βέβαια πως θα το ξανακάνει. Αν λοιπόν η γυναίκα απατήσει τον σύντροφό της, τι ακούτε στο συγγενικό φιλικό περιβάλλον? Σαν δεν τρέπεται η πόρνη να τη διώξει στο δρόμο να την πετάξει. Θα ξανατονίσω, λέει Ζακς, πως αναφέρουμε πάντα στην κακή πλειοψηφία. Σπάει ένας άνδρας στο ξύλο της σύζυγος σχέση του, ακούς κάτι θα του έκανε, κάτι θα του είπε, του κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Της φιλοτεχνούν το σκεπτικό πως είναι ένοχη, πως αξίζει κάθε μελανιά που τώρα καίει το κορμί της και εκείνη πλέον πείθεται πως έφτεξε και μένει δέσμια σε μια κακοποιητική σχέση που αύριο μεθαύριο θα την οδηγήσει σε μια πτωματοσακούλα και στο ψυχείο ενός άψυχου νεκροτομείου. Θα αναρωτιέστε, λέει Ζακ, γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί είναι όλα αυτά και άλλα τόσα. Είναι όλη αυτή η εγκληματική νοοτροπία ετών που προάγει την ενδοοικογενειακή βία, τη βία στις σχέσεις, τους βιασμούς, τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες, κάθετους γυναικοκτονίες. Αναρωτιέστε ποια είναι τα σημάδια που αποδεικνύουν πως έχετε μπροστά σας έναν κακοποιητή ή τον μελλοντικό σας δολοφόνο. Κάποιες συνεχίζετε να πιστεύετε πως δεν υπήρχαν σημάδια στην αρχή, πως ήταν ο κύριος τέλειος, πως απλά άλλαξε στην πορεία. Όχι! Από την αρχή, όλα τα σημάδια, όλες οι κόκκινες σημαίες ξεδιπλώνονται μπροστά σας. Είναι όμως η ψυχοπαθολογία του έρωτα και οι ψευδοπροσδοκίες που σας τυφλώνουν. Στα πρώτα ραντεβού ο κακοποιητής θα φορέσει το καλό του προσωπείο. Θα είναι γλυκός, ευγενικός, εγκρατής, αρκετά υποτικός. Και εσείς θα ζείτε το απόλυτο μισογενιστικό παραμύθι του υπότη που σώζει τη γυναίκα, του υπότη που σώζει τη γυναίκα. Αυτά τα άθλια παραμύθια που παρουσιάζουν τη γυναίκα σαν μια ανήμπορη κοπελίτσα της διπλανής πόρτας ή την πριγκίπισσα ενός ξεπεσμένου βασιλείου που περιμένει τον πρίγκιπα του παραμυθιού να τη σώσει. Δεν υπάρχουν πρίγκιπες και πριγκίπισσες, λέει Ζακ. Ελάτε στην πραγματικότητα. Σας εκλιπαρώ να ξυπνήσετε. Δεν έχετε ανάγκη από ένα καλωστημένο παραμύθι. Μόνο την αλήθεια χρειάζεστε, διεκδικήστε τη. Και συνεχίζω. Αρκετά γρήγορα ο τόσο καλός και γλυκός σύντροφος αρχίζει να γίνεται κτητικός. Εμφανίζει μια έντονη δυσφορία γιατί έχετε άνδρες φίλους. Δεν εγκρίνει τις φίλες σας που με έναν έμμεσο τρόπο τις αποκαλεί αντροχωρίστρες και ζηλιάρες. Απαιτεί περισσότερο χρόνο για εκείνον. Σου στέλνει μηνύματα βομβαρδίζοντάς σε με γλυκόλογα και εσύ έχεις πιαστεί ήδη στο αγκίστρι, γιατί στο δικό σου μυαλό ο μεγάλος αριθμός μηνυμάτων δείχνει πάθος, δείχνει έρωτα,
Όχι, κορίτσι μου γλυκό. Η αγάπη και ο έρωτας δεν μετριούνται με μηνύματα. Και συνεχίζει να σε διεκδικεί με έναν αφόρητα χτυτικό τρόπο. Θέλει να του πεις τι ώρα έφυγες από τη δουλειά, τι ώρα γύρισες σπίτι, γιατί άργησες να τον πάρεις τηλέφωνο, γιατί δεν του ζήτησες να βρεθείτε. Θέλει σε αρκετά σύντομα χρονικό διάστημα να μείνετε μαζί, να επισημοποιήσετε τη σχέση σας, κάνει λόγο για γάμο και παιδιά και εσείς το θεωρείτε φυσιολογικό. Νιώθετε πως σας θέλει, πως είστε το κέντρο του κόσμου, πως έχει σοβαρό σκοπό. Άλλη μια τρισάθλια φράση. Οι σοβαροί σκοποί των ανθρώπων δεν βρίσκονται σε ένα δακτυλίδι και σε μια τελετή, αλλά στο σεβασμό και την αγνή αγάπη. Αρχίζει να σε παρακολουθεί, γνωρίζει κάθε σου κίνηση, απαιτεί να ελέγχει το κινητό σου, θέλει να σε αποκόψει από φίλους και γονείς, θέλει να σταματήσεις την εργασία σου, ακόμα και τις σπουδές σου, γιατί όπως σου λέει δεν χρειάζεται να δουλεύεις μωρό μου και να κουράζεσαι, μπορώ να φροντίσω τα πάντα εγώ. Και εσύ νομίζεις πως τόσο σε αγαπάει που θέλει εκείνος να φροντίζει για όλα. Όχι! Θέλει να σε κλείσει ουσιαστικά μέσα στο σπίτι, να μην έχεις χρήματα, να σε ελέγχει. Είσαι τρόπαιο, ιδιοκτησία, είσαι δικιά του, δεν σε αγαπάει. Θέλει να σε φυλακίσει, θέλει να σε καταρρακώσει ψυχικά, να σε εξουθενώσει σωματικά, να διαλύσει την ψυχοσύνθεσή σου. Θέλει να είσαι δέσμια του, να εξαρτάσαι μόνο από αυτόν, δημιουργώντας σου την ψευδέστηση του ασυγκράτητου έρωτα. Και εσύ καμαρώνεις που σε θέλει τόσο, ενώ θα έπρεπε να τρέχεις ήδη να σωθείς, γιατί δεν ξέρω, καρδιά μου, αν θα βγεις ζωντανή από αυτή τη φυλακή. Δεν ξέρω αν κάποιος ακούσει τα ουρλιαχτά την ώρα που θα σε γεμίζει μόλοπες, που θα σε σέρνει από τα μαλλιά στο πάτωμα, που θα σε κλειδώνει στο μπάνιο, που θα σε βιάζει δίχως τέλος, που θα σε βιάζει. Δεν ξέρω ακόμα και αν αυτοί που ακούσουν, αν έχουν την ανθρωπιά να σπάσουν την πόρτα δίνοντας τέλος σε αυτό το μαρτύριο. Είναι το ίδιο άτομο που θεωρεί τις καριερίστες ως γυναίκες χωρίς μυαλό, ρομποτάκια του συστήματος που τις αφορά μόνο η θέση και όχι ο ύψιστος εντός εισαγωγικών θεσμός της οικογένειας, κατά το σκεπτικό του βέβαια. Η δημιουργία οικογένειας δεν είναι θεσμός, αλλά εσωτερική ανάγκη όσων το έχουν ως επιθυμία και όχι ως μια πράξη κοινωνικής αποδοχής. Είναι το ίδιο αυτό υποκείμενο που με τη μορφή ανθρώπου σε βυθίζει στο mansplaining, το gaslighting, το stonewalling. Mansplaining είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνδρας προσπαθεί να εξηγήσει τα πάντα στη γυναίκα, σαν πως και η γυναίκα είναι χαζή και δεν καταλαβαίνει. Gaslighting είναι όταν προσπαθεί να την κάνει να πιστέψει πως είναι τρελή. Και το stonewalling είναι όταν της κάνει την τιμωρία της σιωπής. Είναι το ίδιο αυτό υποκείμενο που με τη μορφή ανθρώπου σε βυθίζει στο mansplaining, το gaslighting, το stonewalling, που ορίζει τι θα φοράς, ποιο dress code θα ακολουθείς, ώστε να μην πέφτουν τα βλέμματα πάνω σου, γιατί δεν το σηκώνει η ανδρική του υπερηφάνεια και εσύ συνεχίζεις και νιώθεις μοναδική, γιατί σου έχουν δημιουργήσει τα στερεότυπα, τη ψευδέστηση πως έτσι είναι ο άνδρας και εσύ πρέπει να ακολουθείς. Πρέπει να μάθεις να εκπληρώνεις τις επιθυμίες του, γιατί εσύ ήσουν πάντα τριτοτέταρτη σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Ένας αρχαίο ειδονής, μια παιδομηχανή. Γιατί σου επιβάλλουν να φέρεις παιδιά στον κόσμο, δημιουργώντας σου ενοχές όταν δεν το επιθυμείς. Αυτός είναι ο ρόλος που απαιτούν οι νόρμες για σένα. Δεν επιθυμώ να υπερρύψω ευθύνες σε σένα, όποια κι αν είσαι, όπως κι αν σε λένε. Αυτός είναι γενετής σάπιος, κακοποιητής, ίσως να μην προέρχεται από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, ίσως και ναι, όλες οι έρευνες δείχνουν πως οι συμπεριφορές των γονέων του τον δημιούργησαν, έδρασαν καθοριστικά στην προσωπικότητά του. Εσύ όμως έχεις καθήκον να προστατέψεις τον εαυτό σου, να ακούς το ένστικτό σου, να μην ακυρώνεις το καμπανάκι που σε προειδοποιεί. Πάψε να είσαι θύμα της pop κουλτούρας αλλά και των στερεοτύπων. Αυτά τα δύο συγκροτούν ένα θανάσιμο συνδυασμό. Χτίζουν μια διαδρομή θανάτου από την οποία είναι δύσκολο να αποδράσεις. Την αλήθεια μου θα στην πω και θα πονέσεις. Φταίς λοιπόν που δεν έμαθες ποτέ τον εαυτό σου, που δεν ξέρεις ποια είσαι, που έκανες υποχωρήσεις, που άκουσες τυφλά τις φίλες σου, που δεν έμαθες να αναγνωρίζεις την αγάπη, που έδωσες χώρο στην κακοποίηση, γιατί έτσι σε έμαθα. Κι το πρώτο σου περιβάλλον, οι συγγενείς και οι φίλοι, και εσύ το αγκάλιασες ως φυσιολογικό.
φυλακισμένη στη συνεξάρτηση, πείθοντας τον εαυτό σου πως θα τον αλλάξεις, με οδηγό τον αυτοσκοπό, τον έρωτα που πρέπει επιτακτικά να έχεις στη ζωή σου, οδηγήθηκε στο προσωπικό σου χάος. Ο έρωτας είναι ένα συνέστημα βίαστο, ένα συνέστημα αγνό, δεν απαιτεί και δεν βιάζει, δεν φυλακίζει και δεν σκοτώνει. Ο έρωτας είναι αγνός, είναι τρυφερός, σε κάνει να νιώθεις ελεύθερη, σε αγκαλιάζει για αυτά που είσαι και όχι για όλα αυτά που θα ήθελε να είσαι. Ο έρωτας για να είναι αληθινός και ουσιαστικός χρειάζεται ανθρώπους με προσωπικότητα. Άτομα που έχουν βάλει σε κίνηση την αυτοαγάπη, την αυτοπροστασία, τον αυτοσεβασμό. Πώς μπορείς να συνδεθείς, να ερωτευτείς, να συντροφεύσεις, να νιώσεις την αισθαντικότητα της αγάπης αν εσύ ίδια είσαι έρμεο ενός κοινωνικού ρόλου, αν έχεις καταντήσει μαριονέτα του συστήματος, αν εσύ δέχεσαι να είσαι πιόνι. Πώς είναι δυνατόν να αναγνωρίσεις όλα τα παραπάνω σημάδια? Όταν εσύ πουλάς και ξεπουλάς τη ζωή σου με τελικό προορισμό ένα φέρετρο μέσα στη γη, αφήνοντας πίσω πόνο και οργή, αφήνοντας μια απέραντη θλίψη και τόσα ένα γιατί, καλώντας εμένα και τους συναδέλφους να γεμίσουμε άλλο ένα στατιστικό σημείωμα, με το στυλό στα χέρια μας να τρέμει, με βουρκωμένα μάτια να ρωτάμε γιατί πάλι, γιατί ξανά. Να λοιπόν γιατί σας συμβουλεύομαι καθημερινά σε αυτό εδώ το κανάλι, να μάθετε να έχετε προτεραιότητα τον εαυτό σας, να μάθετε να αγαπάτε και να προστατεύετε εσάς, να ξεκινήσετε επιτέλους τη γνωστική αναδιάρθρωση, να δώσετε μορφή στην κριτική ικανότητα μέσα από πράξεις, μέσα από την ψυχοθεραπεία, σπάζοντας τα στερεότυπα του νεομεσαίωνα, πετώντας την τοξικότητα και τη βία στον κάλαθο των αχρήστων. Σκεφτείτε πως υπάρχουν γυναίκες που τα έπραξαν όλα αυτά και πάλι δεν γλίτωσαν. Θάψτε λοιπόν το συμβιβασμό στο σκοτάδι, αδράξτε κάθε μέρα, κάθε λεπτό τα λάθη του χθες να γίνουν το πλεονέκτημα του αύριο, εσύ να χαράξεις νέους ορίζοντες, αγκαλιάζοντας το δικό σου δίκτυο ευτυχίας μέσα από μια νέα ζωή που έχει ως κέντρο εσένα. Πώς θα μπορέσεις να επιλέξεις το αληθινό πρόσωπο της αγάπης αν εσύ δεν γνωρίζεις την αλήθεια σου, αν δεν ξέρεις το πρόσωπο της ευτυχίας μέσα από εσένα, αν δεν μπορείς να φουγκραστείς τον πυρήνα της ψυχής σου και αν δεν μπορείς να συνδεθείς με τον εαυτό σου αντιμετωπίζοντας όλα σου τα κάτωπτρα. Και συνεχίζω, λέει Ζακ. Αν έχετε απαλλαχθεί από ένα κακοποιητικό στοιχείο, αρνούμε να τον αποκαλέσω σύντροφο, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να απευθυνθείτε στις αρχές, παρουσία δικηγόρου, ο οποίος θα σας συμβουλεύσει. Αν μάθετε πως αυτός έχει στη ζωή του μια νέα σύντροφο, θα πρέπει αμέσως να το γνωστοποιήσετε σε εκείνη και στους οικείους της ό,τι κινδυνεύει. Σκέψου πως αν δεν το κάνεις, μπορεί να γλίτωσες εσύ, αλλά θα είσαι υπεύθυνη για τη μοίρα της επόμενης. Αν δεν μιλήσεις, ίσως μια γυναίκα καταλήξει ένα όνομα σε ένα πιστοποιητικό θανάτου. Αν θέλεις να έχεις τη συνείδηση σου καθαρή και αν έχεις λόγο ύπαρξης, μη φοβάσαι. Μίλα, ξεμπρόστιασέ τον. Σας το έχω ξαναγράψει, λέει Ζακ, οι θήτες πρέπει να ντρέπονται και όχι εσείς. Οι θήτες πρέπει να φοβούνται και όχι εσείς. Η κοπέλα που βρίσκεται τώρα στη ζωή του πρώην σας ίσως δεν σας πιστέψει. Ίσως σας χαρακτηρίσει ως ζηλιάρα και κοινή συκοφάντησα. Εσείς όμως έχετε ιερό καθήκον να την προειδοποιήσετε. Και τώρα, λέει Ζακ, θα μιλήσουμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Femicide, γυναικοκτονία, ο όρος καταγράφηκε για πρώτη φορά σε νομικό λεξικό από τον Τζο Κόρι το 1801. Αναφορές έχουμε και μεταξύ των χρονολογίων 1820-1830, παρόλα αυτά αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1801 στην Αγγλία, εξαιτίας της δολοφονίας μιας γυναίκας. Ήθελαν οι τότε νομικοί αλλά και δημοσιογράφοι του έντυπου τύπου της εποχής να δώσουν έμφαση στο έγκλημα, ώστε να μπορέσουν να προειδοποιήσουν την κοινωνία. Στη σύγχρονη εποχή, την πρωτοκαθεδρία της αναφοράς, οι περισσότεροι την αποδίδουν στην Diana Russell, η οποία ανάφερε τον όρο femicide, γυναικοκτονία, στο πρώτο διεθνές δικαστήριο για τα εγκλήματα κατά των γυναικών το 1976, λέγοντας: «Χρειάζεται να φτάσουμε σε μια συνένεση προκειμένου να περιγράψουμε αυτό το σύνθετο πολυεδρικό και πολιτισμικά εξαρτώμενο έγκλημα». Λέει Ζακ, να προτείνω το βιβλίο της «Femicide in Global Perspective», Diana E. H. Russell and Roberta E. Harms.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει τον όρο γυναικοκτονία και αναφέρει ότι η γυναικοκτονία είναι η ανθρωποκτονία γυναικών από πρόθεση επειδή είναι γυναίκες. 137 γυναίκες δολοφονούνται ανά τον κόσμο καθημερινά από τον την σύντροφό τους, πρώην ηνίν, ή από κάποιο συγγενικό πρόσωπο, σύμφωνα με την έρευνα συναδέλφων από την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, τη UNODC. Το σπίτι είναι το πιθανότερο μέρος διάπραξης εγκλήματος εις βάρος μιας γυναίκας. Το 2017, 30.000 γυναίκες έπεσαν νεκρές από τα χέρια του της συντρόφου της. Ο μεγαλύτερος αριθμός δραστών είναι άνδρες ετεροφιλόφιλοι και περίπου 20.000 από συγγενή πρώτου βαθμού. Το μεγαλύτερο αριθμό γυναικών που δολοφονήθηκαν από τον σύντροφο τους ή από κάποιο συγγενή τους για το 2017 κατέγραψε η Ασία, με συνολικά 20.000 γυναικοκτονίες, η Αφρική με 19.000, η Βόρεια, Νότια, Κεντρική Αμερική με 8.000, η Ευρώπη με 3.000 και η Οκεανία με 300. Περίπου 5.000 εγκλήματα τιμής, εντός εισαγωγικών η έκφραση εγκλήματα τιμής, σημειώνονται κάθε χρόνο. Τα 1.000 από αυτά αφορούν την Ινδία και περίπου τα 250 το Αφγανιστάν. Πρόκειται για άκρως συντηρητικές και πατριαρχικές κοινωνίες. Το Ισλαμικό κράτος έχει ως βασικό του όπλο το βιασμό και τη σκλαβιά των γυναικών. Ένα παράδειγμα είναι οι 6.400 γυναίκες Γιαζίντι, σκλάβες του σεξ που εχμαλωτίστηκαν, βιάστηκαν, βασανίστηκαν, δολοφονήθηκαν και πετάχτηκαν σε βούρκους ή στα σαγόνια άγριων θηρίων, από αυτές διασώθηκαν περίπου 3.300. Εδώ λέει Ζακς να ενημερώσω πως οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι στην πραγματικότητα. Ό,τι αναφέρω βασίζεται σε αναφορές κυβερνητικών πηγών και προσωπική έρευνα λόγω ιδιωτήτων. Ξαναλέω ότι ο Ζακς είναι νομικός, κοινωνιολόγος και διπλωμάτης. Τη γυναικοκτονία τουλάχιστον 15 χώρες την έχουν αναγνωρίσει ως διακεκριμένη κατηγορία εγκλήματος. Το έγκλημα της γυναικοκτονίας δεν περιλαμβάνεται στην νομοθεσία καμιάς ευρωπαϊκής χώρας, πράγμα παράλογο, τόσο νομικός όσο και ηθικός, μιας και η κακοποίηση γυναικών βρίσκεται στην πρώτη θέση των παραγόντων γυναικείας θνησιμότητας στην Ευρώπη σε ηλικιακές ομάδες 16 έως 44 ετών. Στην Ελλάδα, τα περισσότερα εγκλήματα του ποινικού κώδικα είναι άφυλα, αφορούν άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Η μοναδική ανθρωποκτονία που διαχωρίζεται είναι η παιδοκτονία στις περιπτώσεις ενδοικογενειακής βίας, νόμος 3500 του 2006. Η γυναικοκτονία ως αποτέλεσμα ενδοικογενειακής βίας εμπίπτει είτε στην εκπροθέσεως ανθρωποκτονία, νόμος 299 του ποινικού κώδικα, είτε στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, 311 του ποινικού κώδικα. Η θέσμιση του εγκλήματος της γυναικοκτονίας στην Ελλάδα θα πρέπει να συσχετιστεί με ένα τον νόμο 4531 του 2018, κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοικογενειακής βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, και 2. Τον νόμο 4604 του 2019, προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ρυθμίσεις για την απονομή της ηθαγένειας, διατάξεις σχετικές με την εκλογή στην τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπές διατάξεις. Όσες δεν μπορούν να δεχθούν τον όρο γυναικοκτονία, έναν όρο που θα παλέψουμε ώστε να γίνει αποδεκτό στους νομικούς κύκλους κάθε χώρας, θα πρότεινα, λέει Ζακς, να επαναπροσδιορίσουν την οπτική τους για τη ζωή και κυρίως να αποδράσουν από τις ψευδεστήσεις που τους τις ταλαιπωρούν. Κανείς δεν επιχειρεί να απανθρωποποιήσει τις γυναίκες, μια ανόητη εφεύρεση γκεμπελικού χαρακτήρα ώστε να διαστρεβλωθεί η απόλυτη πραγματικότητα που τους χαλά το όνειρο της κοινωνίας και κυρίως τους χαλά την πατριαρχική δομή την οποία αρνούνται πως υπάρχει. Άλλωστε από αυτή την άρνηση προκύπτει και το ανήθικο victim blaming. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πλέον η παγκόσμια κοινωνία να μην περιφέρεται με το μανδύα της άγνοιας σε ένα ψευδεσιακού χαρακτήρα εντός εγωγικών πραγματικό κόσμο. Φράσεις όπως έγκλημα πάθους, ζήτημα τιμής, την αγαπούσε πάρα πολύ, τη ζήλευε από αγάπη, την ήθελε μόνο για εκείνον, ήταν η κακιά στιγμή, στράβωσαν τα πράγματα, το αντιμίλησε, έθιξε τον ανδρισμό του, ήταν άπιστη, γερνούσε αργά με τις φίλες της και άλλα τόσα, προσπαθούν να μειώσουν τη βαρύτητα του εγκλήματος, αντιμεταθέτοντας την ευθύνη στο ίδιο το θύμα, victim blaming, με έναν απόλυτα ανίερο τρόπο,
δημιουργείται μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα προς όφελος του θήτη, βιάζοντας το ύψιστο συναίσθημα της ανθρώπινης ύπαρξης, το συναίσθημα της αγάπης. Η δική μου άποψη, λέει Ζακ, ως νομικός, κοινωνιολόγος και διπλωμάτης, είναι η εξής. Στόχος μας δεν είναι να διαχωρίσουμε τον άνδρα από τη γυναίκα. Ένα έγκλημα στα μάτια του νόμου επιβάλλεται να έχει ίση αντιμετώπιση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναγνωριστεί το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, το οποίο σαφώς και δεν είναι κάτι νέο. Μετρά δεκαετίες βίας λεχτικής ψυχικής σωματικής σεξουαλικής. Η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας επικροτούσε τις δίθεν μάγκικες συμπεριφορές του άνδρα αφέντη, στοχοποιώντας τη γυναίκα. Είναι λοιπόν αυτή εδώ η εποχή της αφύπνισης, η εποχή που θα αποκαλύψει το συψεμικό παρελθόν, χτίζοντας ένα φωτεινό μέλλον. Η πανδημία έδωσε άλλο ένα χτύπημα στα θεμέλια της ανθρωπότητας, αλλά λυπάμαι που θα μηδενίσω αυτό το επιχείρημα, αυτό το σαθρό άλλοθι. Η παλιανθρωπιά, οι δολοφόνοι, οι άνδρες και οι γυναίκες όλων των ερωτικών προσανατολισμών, οι βιαστές, οι κακοποίοι, οι βασανιστές ψυχών και σωμάτων υπήρχαν και υπήρχαν πριν από την πανδημία. Ξέρετε, αγαπητοί σχολιαστές και συνάνθρωποι εκεί έξω, δεν υπάρχουν τέλειες σχέσεις, είμαστε όντα τελεί. Ουδέποτε αναζήτησε κανείς την τελειότητα, μιας και αν υπήρχε θα μηδένιζε την αξία της εξέλιξης. Όμως υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι, είναι αυτοί ήδη οι άνθρωποι που εξαιτίας της πανδημίας εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, αγκάλιασαν τον την σύντροφό τους, χόρεψαν, μαγείρεψαν μαζί, γέλασαν με την ψυχή τους, έκαναν έρωτα, κοιτάχτηκαν με αγάπη στα μάτια και είπαν αφού είμαστε μαζί και αυτό θα περάσει. Έδωσαν κουράγιο ένας τον άλλον, είπαν όσα η καθημερινότητα τους επιτρέπει να πούν, γνωρίστηκαν από την αρχή και ερωτεύτηκαν ξανά και ξανά, όπως τότε που είδα για πρώτη φορά ένα στα μάτια του άλλου. Όσοι έχουν παιδιά πέρασαν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους ή με τα κατοικίδια τους, κάνοντας όνειρα για την επόμενη μέρα. Ζωγράφισαν με κυρομπογιές και οραματίστηκαν τη ζωή του αύριο, που το χαμόγελο θα γίνει συνήθεια και αγάπη φάρος. Η δική μου ταπεινή άποψη, λέει Ζακ, δεν συντάσσεται με την νοοτροπία που κυκλοφορεί και προάγει την απαράδεκτη νοοτροπία «μεγαλώστε σωστά τα αγόρια», διότι ακόμη και αυτή η νοοτροπία διαστρεβλώνει με άνισο τρόπο την πραγματικότητα. Όλοι οι γονείς, ετερόφιλες οικογένειες, ομόφιλες οικογένειες, μονογονικές οικογένειες και οι δαιμόνες πνευματικοί γονείς, η ανάλυση προκύπτει από ένα ακόμη στερεότυπο οικογενειακής δομής, ιδιαιτέρως στην ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι γονείς και όλες οι μορφές οικογενειών να μεγαλώνουν ισότιμα τα τέκνα τους, βιολογικά θετά, χωρίς να υπάρχει ακόμη ένας διαχωρισμός των φύλων που προάγει τα κοινωνικά στερεότυπα. Στόχος είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στον κόσμο να ανατραφούν με αγάπη, σεβασμό, περηφάνεια, συνέστηση, φιλότιμο, δικαιοσύνη. Μέσα από υγιή πρότυπα που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιά, μα πάνω απ' όλα προάγουν την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο με όμορφους ανθρώπους. Σχολές γονέων για ενημέρωση, έλεγχος γονέων και πιο το περιβάλλον του παιδιού, ενημέρωση στα σχολεία με κατάλληλους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ισοπεδώστε τη σύψη και ζήστε μια νέα ζωή με σεβασμό, αλληλοκατανόηση και κυρίως ηθικό παράστημα αρετών με κεντρικό άξονα τον ίδιο σας τον εαυτό στην καλύτερη εκδοχή του. Όποια και αν είναι η ιδιότητά σας, όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και αν αντιμετωπίζετε την πιο δύσκολη σας στιγμή, ένα πράγμα μην ξεχνάτε ποτέ, να είστε άνθρωποι. Δεν σταματάμε να παλεύουμε για κάθε άνδρα, κάθε γυναίκα, κάθε παιδί, κάθε ηλικιωμένο, συνανθρώπους μας όλων των ερωτικών προσανατολισμών, για το δικαίωμά τους στη ζωή, μα κυρίως για το δικαίωμά τους να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους σε έναν κόσμο που το διαπνέει η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, σεβόμενοι τις ατομικές τους ελευθερίες. Εστίασα, λέει Ζακ, περισσότερο στο θέμα της γυναικοκτονίας για να σας βοηθήσω με έρευνες και δεδομένα, ώστε να αφομοιώσετε την έννοια και να κατανοήσετε τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα να σημειωθεί πως το έγκλημα δεν διαχωρίζεται σε φύλο, εθνικότητα, ερωτικό προσανατολισμό, θρησκεία, πολιτισμική καταγωγή και κουλτούρα, γεωπολιτικές καταβολές, ιδιότητα, οικονομική και κοινωνική θέση. Κάθε έγκλημα καταδικάζεται από νόμους, από νόμο και ανθρώπους. Άλλο ένα παράδειγμα είναι το κίνημα Black Lives Matter, το οποίο δεν έχει ως σκοπό την ακύρωση των υπολείπων ζώων. All Lives Matter. Βλαπκωδώς κάποιοι το πιστεύουν ακόμα. Δεν πρόκειται για αγώνα δρόμου, ούτε για μια ακόμα ανόητη μάχη που αποτελεί αποκύμα χιτλερικού διοκυματισμού. Ο μοναδικός σκοπός
του κινήματος είναι να αναδείξει τις δολοφονίες συνανθρώπων μας εξαιτίας του χρώματός τους. Εύχομαι να βοήθησα, να απάντησα στους προβληματισμούς σας και να σας έδωσα κίνητρο για να ξεκινήσετε την προσωπική σας αυτοεξέλιξη. Χρειάζεται κόπος και χρόνος, όμως σας λέω, λέει Ζακ Αλεξάνδερ, πως θα τα καταφέρετε. Δεν ψάχνει κανείς την ουτοπία, ούτε η χώρα του ποτέ-ποτέ. Μπορείτε όμως να βιώσετε μια ισορροπημένη και δίκαιη ζωή μέσα από υγιές επιλογές. Δεν είμαι ούτε υπέρ των ανδρών, ούτε υπέρ των γυναικών. Είμαι υπέρ της ζωής και όπως μας γράφει πάντα η Ζακ στο τέλος των σχολείων της, φιλικά πάντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ζακ για τον κόπο που έκανε μέσα στο πολύ επιβαρημένο της πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ και επιβαρημένο και από το δικό μου να μας γράψει αυτό το κείμενο, το οποίο απάντησε πολύ ξεκάθαρα, πολύ εμπεριστατωμένα και με πολλές αναλυτικές λεπτομέρειες και τα δύο ερωτήματα και το πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα πρόσωπο που έχουμε γνωρίσει είναι βίαιο ή και πώς διαχειριζόμαστε το ζήτημα όταν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι ένας κακοποιητικός πρώην μας έχει πιάσει στα δίχτυά του ένα νέο πιθανό θύμα. Η Ζακ έκανε μια πλήρη ανάλυση της κοινωνικής συνθήκης η οποία προάγει την εμφυλβία και έθεσε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις, ότι δεν είναι εγώ και εσύ να μάθουμε 2-3 πράγματα και να προσέχουμε, ειδικά όταν θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, τι πρέπει να δούμε. Έχει να κάνει με το να αλλάξουμε ολοκληρωτικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, το φίλο μας και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία και μέσα στον μακρόκοσμο της ελλαδικής κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνίας, αλλά μέσα και μέσα στον μικρόκοσμο της δικής μας οπτικής για τη ζωή. Συμφωνώ με τη Ζακ ότι οφείλουμε να καταγγέλουμε επισήμως τη βία. Σημείωσε ότι πρέπει να πάμε με τον δικηγόρο μας στις αρχές για να καταγγείλουμε το πρόσωπο το οποίο εκφράζει βία προς εμάς. Και όπως είπε, έχουμε ηθική υποχρέωση να ενημερώσουμε τη νέα κοπέλα η οποία βρίσκεται σε σχέση επικίνδυνη με ένα βίαιο τύπο. Είπε ότι μπορεί να μην μας πιστέψει η νέα κοπέλα, μπορεί να θεωρήσει ότι δρούμε από ζήλια ή από διάθεση να χαλάσουμε τη σχέση της. Εμείς οφείλουμε όμως να προειδοποιήσουμε γιατί. Οτιδήποτε ακούσουμε καταγράφεται στο μυαλό μας. Μπορεί την ώρα που θα ακούσει μια νέα κοπέλα ότι η πρώην γυναίκα του νυν συντρόφου της, του νυν εγκληματικού στοιχείου που είναι δίπλα της, όπως είπε η Ζακ, την προειδοποιεί: πρόσεξε κορίτσι μου, γιατί πρόκειται περί βίαιου ανθρώπου, προστάτευσε τον εαυτό σου. Εκείνη την ώρα μπορεί να μην το αποδεχθεί, μπορεί να αντιδράσει, αλλά όταν θα έρθει η ώρα που θα βιώσει το πρώτο ξεκάθαρο μήνυμα βίας, τότε θα το ακούσει και θα το συνδέσει. Οφείλουμε δηλαδή να ενημερώνουμε την επόμενη για πιθανόν κινδύνους. Κινδύνους κατά της ζωής της και κινδύνους κατά της ψυχικής και σωματικής της ακεραιότητας. Είναι πάρα πολύ θλιβερά αυτά τα γεγονότα. Συμφωνώ με την καθιόρωση του όρου γυναικοκτονία, ο οποίος βάζει στην έμφυλη διάσταση το έγκλημα αυτό. Ευχαριστώ ξανά τη Ζακ για τις γνώσεις της, τις οποίες έχει προσφέρει αφιλοκερδός προς εμάς, και εύχομαι να μην χρειαστεί να κάνουμε και άλλα τέτοια βίντεο. Έχετε την αγάπη μου.